Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την τροπολογία, την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε και συμπεριλαμβάνει δύο άρθρα. Και αυτή η τροπολογία κατατίθεται εν μέσω καταιγισμού αντιλαϊκών μέτρων, έτσι όπως ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Οικονομίας και άλλους υπουργούς, βάζοντας και στο στόχαστρο ακόμα και τη συνδικαλιστική δράση. Προσπαθεί με αυτή την τροπολογία στην πραγματικότητα να χρυσώσει το χάπι. Το πρώτο άρθρο της τροπολογίας αφορά τη δημιουργία, όπως λέει, 100.000 θέσεων εργασίας, που στην πραγματικότητα αποτελούν παροχές κινήτρων στους επιχειρηματικούς ομίλους με πρόσχημα, όπως λέει, την ανάσχεση της ανεργίας. Και η δεύτερη αφορά την απαλλαγή του έμφυα για το 2020 στα κριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 1.200 κατοίκων. Σε σχέση με την πρώτη, σε σχέση με το πρώτο άρθρο, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις με ένα ποσό 345 εκατομμυρίων ευρώ, ουσιαστικά απαλλάσσοντας τους επιχειρηματίες από το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Θα επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για 100.000 προσλήψεις εξ ολοκλήρου από το κράτος για 6 μήνες. Βλέπετε, λεφτά υπάρχουν για την εργοδοσία, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι είναι τα θύματα μιας τέτοιας αντιλαϊκής πολιτικής με εξευτελιστικά επιδόματα ανεργίας, και αυτά για ένα πολύ μικρό ποσοστό ανέργων, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εργαζομένων μένουν εντελώς απροστάτευτοι, με μισθό τι ίσο με το επίδομα της ανεργίας. Για άλλη μια φορά λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται να ξελασπώσει τους επιχειρηματίες με ζεστό τσάμπα χρήμα του ελληνικού λαού. Είναι πρόκληση όταν το 95% των φόρων αφαιμάζονται από τα εργατικά λαϊκά στρώματα και μόλις το 5% από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι πρόκληση με fast-track διαδικασίες να χορηγούνται στους επιχειρηματικούς ομίλους 7 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοινώθηκαν, όταν για να πάρει ένας εργαζόμενος τα 534 ευρώ δεινοπαθή, περιμένοντας 2 και 3 μήνες. Η κυβέρνηση προκαλεί τους ανέργους στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στο εμπόριο, που έχουν φορτωθεί αυτές τις συνέπειες της πανδημίας και της κρίσης. Με το μέτρο λοιπόν αυτό, οι μόνοι που μπορεί να αισθάνονται σιγουριά και αυτοπεποίθηση από τα μέτρα είναι μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη, την ώρα που ο λαός θα πληρώνει και τη νέα καπιταλιστική κρίση με τη νέα φουρνιά αντεργατικών μέτρων, το σάρωμα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, κοινωνικών δημοκρατικών δικαιωμάτων, αλλά και τη συνέχιση της φορολογίας. Πιστή στην έκθεση Πισαρίδη. Κατά συνέπεια, εμείς απορρίπτουμε αυτό το άρθρο της τροπολογίας. Στην ίδια βέβαια τροπολογία συμπεριλαμβάνεται μια άλλη διάταξη, στο άρθρο 2, που απαλλάσσει τον έμφυα, όπως σας είπα, στα κριτικά νησιά για το 2020. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρούμε ότι τόσο οι κάτοικοι των νησιών που αναφέρονται στην τροπολογία, όσο και των άλλων νησιών, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, διεκδικούν την κατάργηση του έμφυα, αυτού του άδικου και αντιλαϊκού φόρου για την πρώτη και τη δεύτερη κατοικία, που καλύπτει ανάγκες στέγασης της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται. Προτείνουμε επιπλέον να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία των μεγάλων επιχειρήσεων και η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτό το αίτημα στηρίζει το ΚΚΕ και μάλιστα έχουμε καταθέσει αρκετές φορές τροπολογία εδώ στη Βουλή και το 2019 και το 2020. Βέβαια, έτσι όπως έχει η τροπολογία, δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση, πολύ περισσότερο που την έχετε σωματώσει σε μια τροπολογία που δίνει ζεστό χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο. Εάν ήταν ξεχωριστό άρθρο, θα το σκεφτόμασταν, θα μπαίναμε σε μια διαδικασία συζήτησης.
Έτσι όπως είναι λοιπόν δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε. Καταθέσαμε επιπλέον δύο τροπολογίες, βουλευτικές τροπολογίες των βουλευτών του ΚΚΕ. Η πρώτη αφορά την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των αθλητικών ομοσπονδιών και των αθλητικών ενώσεων. Είναι σε εκκρεμότητα και καλούμε τον Υπουργό να κάνει δεχτή τη συγκεκριμένη τροπολογία των βουλευτών του ΚΚΕ και φυσικά του σώματος. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Νομίζω είναι ένα δίκαιο αίτημα, νομίζουμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και επίσης θα πρέπει να στηριχτεί. Σε σχέση με το σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι, αυτό το νομοσχέδιο κατ' όνομα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αθλητικό. Πρόκειται για νομοσχέδιο αθλητικού εκλογομαγειρίου. Και μόνο ο τίτλος «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχιερεσιών των αθλητικών φορέων» δηλώνει την ομή παρέμβαση που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον πλήρη έλεγχο αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. Αλήθεια, γιατί θέλετε να αναμορφώσετε, να αλλάξετε τις αρχιερεσίες? Γιατί αναγάγετε σε μείζον ζήτημα τις εκλογές των προέδρων και τα αξιώματα? Μήπως φεύγοντας, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του τένις ή ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ θα μεγαλώσει, θα αναπτυχθεί η πρόσβαση της νεολαίας? Θα γεμίσουν τα στάδια, θα ανοίξουν τα σωματεία για τον κόσμο? Θα ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια που βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη για την άθληση των παιδιών της? Θα μεγαλώσει μήπως η κρατική χρηματοδότηση? Τι από όλα αυτά θα λύσουν αυτές οι εκλογικές αλχημίες? Είναι φανερό ότι και με τη βούλα το νομοσχέδιο αυτό δημιουργεί το έδαφος γιατί χωρίς εμπόδια και χωρίς πολλά ρίσκο επιχειρηματική δράση στον αεραστεχνικό αθλητισμό, την άλωση και τον πλήρη έλεγχο σωματείων, μητρών, μελών, ακαδημίες, εισιτήρια, τα όποια οικονομικά και τις όποιες υποδομές διαθέτουν και πολλά άλλα, όπως ακριβώς γίνεται και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό κατά την άποψή μας συνιστά πλήρη εμπορευματοποίηση του αεραστεχνικού αθλητισμού, πετώντας την κυριολεξία έξω από το πρωτοκύτταρο του, από το πρωτοκύτταρο του αθλητισμού, τον τοπικό αθλητικό σύλλογο, όλους όσους μέχρι σήμερα ασχολούνται αφιλοκερδώς και με μεράκι για τη φανέλα. Όχι βέβαια ότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Και στον αεραστεχνικό αθλητισμό υπάρχουν. Γιατί και ο αεραστεχνικός αθλητισμός έχει δηλητηριαστεί και λειτουργεί εμπολής κατ' εικόνα και καθομοίωση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Και για να ολοκληρωθεί αυτή η διάβρωση του αεραστεχνικού αθλητισμού, πρέπει να αλλάξετε τη σημερινή δομή στο σωματείο, στην Ένωση, στην Ομοσπονδία. Δεν σας εξυπηρετεί αυτός ο πολυκερματισμός, η διασπορά με τα πολλά σωματεία σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά, σε ένα δήμο. Δεν σας βοηθάει στη συγκέντρωση της πίτας, στη διείσδυση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιείται ή θέλουν να επενδύσουν στον αθλητισμό. Και μιλάμε για μια αγορά που ξεκινάει από το σχολείο, έχει συστηματική καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητα και ακουμπάει όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και δυσκολεύεται άλλωστε τη συμμετοχή των απλών ανθρώπων που σήμερα σπαταλάνε χρήμα και χρόνο με μεράκι για το σύλλογο. Τους βάζετε εμπόδια με τη γραφειοκρατία του Μητρώου αντί να καλλιεργείτε τη συμμετοχή, να ανοίγετε, εν πάση περιπτώσει, τα σωματεία. Γι' αυτό θέλετε να ξεμπερδεύετε και με αυτούς που από δικιά τους αφετηρία σήμερα ο καθένας αντιστέκεται απέναντι σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό βάζετε τα όρια στις θητείες και τους περιορισμούς. Όλες οι μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις, η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν, διότι δεν ήθελαν να τα αντιμετωπίσουν. Δεν ήθελαν να ακυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Απέφευγαν πάντα τη σύνδεσή του με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί και την αιτία για τη γέννηση, αλλά και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη απειλή του παρασκηνίου. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού, ιδιαίτερα της νεολαίας. Η κυβέρνηση συστηματικά κοφεύει στην κραυγή αγωνίας και στις προτάσεις που καταθέτουν οι φορείς του αθλητισμού για την επόμενη μέρα.
Τα σωματεία κινδυνεύουν με λουκέτο σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας που καθιστά αδύνατη τη βιωσιμότητά τους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε γραφεία, ούτε βασικές λειτουργικές ανάγκες. Και την ίδια στιγμή τους πετάτε τα ψίχουλα των 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια έξοδα των σωματείων. Με συνέπειες βέβαια για τους ίδιους τους αθλούμενους, για όλο το φάσμα των εργαζομένων στον αθλητισμό. Άνθρωποι χάνουν δουλειά και εισόδημα, τους χρωστούν δεδουλευμένα και ζουν με δανεικά. Αλήθεια, κύριοι βουλευτές και κύριοι της κυβέρνησης, εμείς σας προκαλούμε, πηγαίνετε σε ένα σωματείο της γειτονιάς σας και ρωτήστε τους ανθρώπους που ασχολούνται με το σωματείο. Που αφήνουν, αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν προσωπική ζωή, αφήνουν τις οικογένειές τους προκειμένου να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και αυτά δεν τα γνωρίζετε. Εδώ βοά ο κόσμος. Με αφορμή δε με την κρίση του κορονοϊού, που προσθέθηκαν περαιτέρω δυσκολίες σε μια ήδη οριακή κατάσταση, σε πολλές περιπτώσεις σωματεία και αθλούμενοι καλούνται να υπομισθούν το βάρος της εφαρμογής των ιατρικών πρωτοκόλων που έχουν οριστεί, όπως και στην απόκτηση υγειονομικού εξοπλισμού. Απουσιάζει η υγειονομική βοήθεια που θα έπρεπε να παρέχεται ίση και όπου απαιτείται από την πολιτεία στους αθλητές, στους προπονητές και γενικά σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μετέχουν της αθλητικής δραστηριότητας. Σας καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στις προηγούμενες συζητήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Από το ένα αυτοί μπήκαν, από το άλλο βγήκαν. Και πρόκειται για αυτονόητες, για ρεαλιστικές προτάσεις που πατάνε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, όπως για τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, για να καλυφθεί με κρατική χρηματοδότηση τα έξοδα διαιτησίας για το 2020-2021, να παγώσουν, να γίνει πάγωμα ρύθμιση των οφειλών τους για το 2020, να επιχορηγηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι Δήμοι ώστε να αναλάβουν όλα τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης γηπέδων που τους ανήκουν και παραχωρούνται στα ερασιτεχνικά σωματεία, για την κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων, έκδοση, θεώρηση κάρτας υγείας, για την παρουσία γιατρού στους αγώνες, δωρεάν κάλυψη των εξόδων για την πραγματοποίηση των τεστ για τον COVID-19 σε αθλητές, διαιτητές, προσωπικό άλλο, προπονητές και να εξασφαλιστεί με κεντρική προμήθεια πλήρης επάρκεια με δωρεάν υγειονομικό υλικό. Και φυσικά την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων και με βάση την τροπολογία την οποία σας έχουμε καταθέσει. Αντί λοιπόν να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήματα ζωτικής σημασίας, εδώ και αρκετό διάστημα δείχνεται μια ιδιαίτερη σπουδή για το λεγόμενο Μητρό Αθλητικών Φορέων. Λες και αυτό είναι πιο σοβαρό από την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού όπως το περιγράψαμε. Και όλα αυτά φυσικά το Μητρό με πρόσχημα την καταγραφή αθλητικών σωματείων, τις θητείες, τα όργανα των αθλητικών φορέων, προβάλλοντας το ηλικιακό και τις πολλές θητείες στο ενεργητικό τους. Κάπως έτσι λέτε ότι θα φέρετε τη διαφάνεια στον αθλητισμό. Θέλει, η αλήθεια είναι ότι θέλει πολύ θράσος να κουνάτε το δάχτυλο εσείς στα αθλητικά σωματεία, στους αθλητικούς φορείς, σε παράγοντες, σε ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτή την υπόθεση, ενώ είστε εσείς οι ίδιοι, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές, οι δικές σας, που έχουν εκθρέψει την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή. Οι σκοπιμότητες της απόφασης για τη δημιουργία Μητρώου, με πρόσχημα την άγνοια για το πόσα αθλητικά σωματεία υπάρχουν στη χώρα μας, δεν αφορούν τις πραγματικές ανάγκες του αθλητισμού. Αντίθετα, τις υπονομεύουν με τις προϋποθέσεις και τα ασφιχτικά γραφειοκρατικά πλαίσια τα οποία έχετε ορίσει. Το ΚΚΕ ήταν πάντα σταθερά υπέρ του ελέγχου και της διαφάνειας. Θα μπορούσε αυτό να γίνει? Βεβαίως και θα μπορούσε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται, παρόλο που τα στοιχεία και οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση, γιατί κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει το πάνω χέρι και τον έλεγχο. Οι πραγματικοί λόγοι που θέλετε αυτό το Μητρό είναι ο ασφιχτικός κομματικός κυβερνητικός έλεγχος των αθλητικών ομοσπονδιών, μεθοδευμένο αποκλεισμό αθλητικών σωματείων από τις επερχόμενες εκλογές και με δεδομένο ότι πολλά από τα σωματεία δεν θα έχουν προλάβει να εγγραφούν ή προεγγραφούν στο Μητρό λόγω αυτών των ασφιχτικών προθεσμιών που αντικειμενικά δεν μπορούν να τηρηθούν. Για παράδειγμα, προβλέπετε πως
και πού θα μπορεί να προσφύγει ένα σωματείο, για παράδειγμα, για να δικαιωθεί. Δύο, η άμεση και χωρίς εμπόδια πρόσβαση των εταιριών χορηγών, όπως άλλωστε το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Υφυπουργός. Αλλά στην πραγματικότητα για να επενδύσουν επιχειρηματικά, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε λίγο χρόνο επιπλέον, αλλά στην πραγματικότητα για να επενδύσουν επιχειρηματικά στον αεραστεχνικό αθλητισμό, επιλέγοντας σωματεία της αρεσκίας τους για τα χορηγικά τους προγράμματα, εκμεταλλευόμενοι βέβαια την ανέχεια και την ισχυρή κρατική χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων. Και τρία, η περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των σωματείων με το πρόσχημα της μη αθλητικής αναγνώρισης. Και μάλιστα υπό τη μορφή απειλών, ο ίδιος ο Υφυπουργός δήλωνε ότι όσα αθλητικά σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την προεγγραφή, δεν θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση. Είναι εντονότατες οι διαμαρτυρίες. Το γνωρίζουν όλοι. Όλο αυτό το διάστημα από τα σωματεία, από τις ομοσπονδίες για την πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος εγγραφής. Το λέμε καθαρά εμείς ως ΚΚΕ. Το Μητρό υπάρχει. Ή θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να το εξορθολογήσετε με μια χρηστή διαχείριση. Άρα λοιπόν αφήστε τα κόλπα. Όλες οι ομοσπονδίες είναι καταγεγραμμένες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα τα σωματεία στις περιφέρειες, αφού το Μητρό και η δημιουργία του πρέπει να περάσει από τις διευθύνσεις αθλητισμού και πολιτισμού των περιφερειών με τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. Υπάρχει δηλαδή πλήρης φάκελος. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η πρεμούρα της κυβέρνησης του κυρίου Αυγενάκη? Είναι σοβαρές οι ευθύνες τους. Και εξίσου σοβαρές βέβαια είναι και στελεχών της Γενικής Γραμματείας του Αθλητισμού, όπως του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, που ήταν και ο ηθήνων νους του Μητρώου. Θα πρέπει να μας πει κάτι το κίνημα αλλαγή για το στέλεχός του. Γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι θα πρέπει να αρθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μην αποκλειστεί κανένας από τις εκλογικές διαδικασίες των ομοσπονδιών. Κανένα σωματείο με μη ενεργή δραστηριότητα και συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις το προηγούμενο διάστημα. Να μην χρησιμοποιηθεί το αθλητικό Μητρό και τα σωματεία για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των επιχειρηματιών και των εταιριών. Να μην υπάρξει καμία μορφή επιχειρηματικής δράσης στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Και είμαστε αντίθετοι στην πρακτική της κυβέρνησης το συγκεκριμένο Μητρό να είναι προσβάσιμο στους χορηγούς προκειμένου να επιλέγουν σωματεία για τα χορηγικά τους προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, γίνεται μια προσπάθεια αυτό το διάστημα να κατασυκοφαντηθούν αθλητικοί παράγοντες, να καλλιεργηθεί ένα κλίμα έντασης και διχασμού στην αθλητική οικογένεια για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές, κομματικές σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα. Σήμερα και με την νομοθετική βούλα, με το αθλητικό Μητρό, τις θητείες, επιχειρεί η κυβέρνηση ομή και βίαιη επαρέμβαση στην αυτονομία και την εσωτερική λειτουργία σωματείων και ομοσπονδιών. Όμως εδώ, εξαιρείται η ΕΠΟ, η Ιερή Αγελάδα, δύο μέτρα και δύο σταθμά, όπως δηλαδή μας βολεύει. Αλλού εφαρμόζεται και αλλού δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Επιχειρείται η εκδίωξη ανθρώπων του αθλητισμού που υπηρετούν με αγάπη και ζήλο τον ελληνικό αθλητισμό και νομιμοποιείται τη συμμετοχή όσων έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα με τελεσίδικες αποφάσεις, των επιχειρηματιών που εμπορεύονται αθλητικά είδη, όσοι κατέχουν πρακτορία προπό. Είναι φανερό ότι θέλετε να ποδηγετήσετε τον αθλητισμό και να έχετε τον πλήρη έλεγχο, να έχουν μάλλον τον πλήρη έλεγχο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να ολοκληρώνετε. Ναι, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, επειδή ήταν και οι τροπολογίες μαζί, γι' αυτό παρακαλώ αν υπάρχει ανοσυχή για ένα λεπτάκι ακόμα. Σε σχέση με τις θητείες και τα όρια διοίκησης, τα όρια ηλικίας στα όργανα διοίκησης, το ΚΚΕ ήταν πάντα υπέρ της ανανέωσης των προσώπων. Θεωρούμε όμως ότι δεν λύνεται έτσι η διοικητική αποτελεσματικότητα, ούτε πατάσσονται τα φαινόμενα της διαφθοράς. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από τα πάνω. Την καλλιεργείς, τη δημιουργείς, καλλιεργείς προϋποθέσεις συμμετοχής, χρηματοδοτείς σωματεία, φτιάχνεις υποδομές, ανεβάζεις τις μορφές της συμμετοχικότητας. Εδώ ποιος πάει να ασχοληθεί, πάει για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Εφορίες, αφημί, φορολογική ενημερότητα. Και ξέρετε, είναι άλλο πράγμα εδώ να εναρμονιστεί μια ελληνική ομοσπονδία με τον αντίστοιχο διεθνή της φορέα, ο ΣΕΓΑΣ, ξέρω εγώ, με την ΙΑΦ ή η ΕΟΚ με τη ΦΥΠΑ κλπ. Και άλλο αυτό που εσείς κάνετε. Στην πράξη, έτσι όπως το φέρνετε, φωτογραφίζετε ανθρώπους που μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί τους. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να έχουν και αυτή την μεταχείριση. Θα σας ρωτήσω το εξής. Οι αλλαγές μελών, διοικητικό συμβουλίο και μεγαλομετόχων προέδρων της ΠΑΕ που γίνονται κάθε τόσο εμπόδισε τη διαφθορά? Σας ρωτώ και ένα δεύτερο. Γιατί δεν τις επιβάλλετε? Τα είπε στην αρχή ο Γιάννης ο Γιώκας, ο βουλευτής μας,
στην συζήτηση για την ασυνταγματικότητα, γιατί δεν επιβάλλονται όρια και θητεία στους βουλευτές, στους υπουργούς. Γιατί? Εγώ θα σας πω κάτι. Ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, το ξέρετε ότι έγινε πρωθυπουργός στα 72 του. Ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο κ. Πικραμένος, έχει ξεπεράσει το όριο που βάλατε. Άρα λοιπόν, αφήστε τα κόλπα και αφήστε αυτές τις επιλεκτικές αποφάσεις. Εκτός των άλλων όμως είναι και ρατσιστικό. Και είναι και ρατσιστικό διότι καθορίζει άλλο όριο ηλικίας στις αθλητικές ομοσπονδίες των ατόμων εν απειρία και άλλο στις υπόλοιπες. Βέβαια, εδώ είναι φανερό ότι γίνεται άλλη μία προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να ελέγξει την ομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία και έτσι όπως διαμορφώθηκε και σε τελική ανάλυση με τις αλλαγές που έκανε χθες ο κύριος Υπουργός. Είναι πολλά άλλα, δεν μπορώ να συνεχίσω φυσικά, έχει περάσει ο χρόνος. Εάν δοθεί η δυνατότητα βέβαια στην δευτερολογία να πω για άλλες πλευρές, άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.